Το καλοκαίρι θεωρητικά μπήκε και οι ξενοδοχοί της Αλεξανδρούπολης προσβλέπουν σε μια καλή τουριστική σεζόν, η οποία όμως θα εξαρτηθεί από την πληρότητα που θα παρουσιάσουν οι μονάδες στη Θάσο. Δηλαδή, αν γεμίσει πρώτα η Θάσος, μετέπειτα όσοι δεν βρουν κατάλημα εκεί, ίσως μετακινηθούν βόρεια, δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη. Τα μηνύματα είναι θετικά. Βέβαια, εμείς ως προορισμός ως Αλεξανδρούπολη, δυστυχώς δεν είμαστε Μύκονος, δεν είμαστε Κρήτη, δεν είμαστε Ρόδος, δεν είμαστε Κέρκυρα. Από ό,τι ακούω, η Θάσος θα είναι γεμάτη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γεμίσουμε κι εμείς. Γιατί Θάσος Αλεξανδρούπολη είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ευελπιστούμε να γεμίσουν πολύ νωρίς, να γεμίσει πάρα πολύ γρήγορα το νησί της Θάσου και ως αποτέλεσμα θα έχει και τη δική μας αύξηση των πληρωτήτων. Παράλληλα, η συνεργασία με τουριστικό γραφείο της Θεσσαλονίκης προβλέπεται να αποδώσει καρπούς και η Αλεξανδρούπολη να υποδεχτεί αυτό το καλοκαίρι τους πρώτους Ρώσους τουρίστες. Θα ξεκινήσει φέτος το εγχείρημα, την προσπάθεια να φέρει κόσμο από τη Ρωσία και στην Αλεξανδρούπολη. Ήδη τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά. Ως αρχή νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπουν οι άνθρωποι μέσα, να μείνουν ευχαριστημένοι, να κάνουμε και εμείς από τη μεριά μας και ό,τι το καλύτερο ώστε να γυρίσουν πίσω με τις καλύτερες εντυπώσεις και εμπειρίες. Και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε το στοίχημα της ρώσικης αγοράς, γιατί σίγουρα ως προορισμός δεν είμαστε από τους πρώτους για τους Ρώσους. Προτιμούν περισσότερο τα νησιά, προτιμούν τη Χαλκιδική. Και εμείς είμαστε κοντά τους, θα παλέψουμε, θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, θα δείξουμε τι σημαίνει φιλοξενία για τους Θρακιώτες, για τους Ευρύτες και περιμένουμε το καλύτερο. Απευθείας πτήσεις από Ρωσία στην Αλεξανδρούπολη μπορεί να μην γίνουν τουλάχιστον φέτος, ωστόσο οι πτήσεις από Καβάλα ευνοούν την κατάσταση σύμφωνα με τον κύριο Καραβασίλη. Οι πτήσεις δεν γίνονται στην Αλεξανδρούπολη, γίνονται στην Καβάλα. Αυτό δεν μας πτωεί, γιατί οι αποστάσεις, αν σκεφτεί κανείς της Χρυσούπολης με την Αλεξανδρούπολη, είναι μία ώρα δρόμος. Το γραφείο του κ. Μουζινίδη κατεβάζει κόσμο στην Θεσσαλονίκη και για να πάει στην Χαλκιδική χρειάζονται 3 ώρες 4, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Άρα λοιπόν η δική μας απόσταση είναι πάρα πολύ κοντά και δεν μας πτωεί το γεγονός ότι κατεβαίνουν σε πρώτη φάση στη Χρυσούπολη, στην Καβάλα. Ενδεχομένως του χρόνου, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και πτήσεις απευθείας από Ρωσία στην Αλεξανδρούπολη.